Υποδεχόμαστε την ξεκούραση! Έχουν νεύρα τώρα πάρα πολλά, σε έχεις έδωσε πολλά νεύρα. Πάρα πολλά. Περιμένω τόσο καιρό να βγουν για να μπορώ και εγώ να τα πάρω αυτά τα πράγματα. Γυρίσεις σε μένα. Ήρθε και ο Γιώργος και τον διώχνουνε. Δεν θα αφορά μόνο εμένα και τη Μέρη. Δεν θέλω άλλο να κρύβομαι πια. Σάμερ μας. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Πάλι μάλλον έχει πατηθεί κάτι στην κάμερα και είμαι σαν νεκρό. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Summer μας. Εδώ, στην όμορφη παρέα. Τι πάλι, ο Νίκος πάλι παιδιά πάτησε κάτι, είμαι σίγουρος. Αχ, Κυριακή όμορφη, Κυριακούλα. Εν τω μεταξύ, σήμερα με τον Κωνσταντίνο είχαμε πει ότι θα πάμε μια μονοήμερη. Ο Κωνσταντίνος ξύπνησε πριν μια ώρα. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τώρα τον περιμένω να έρθει από εδώ για να πάρουμε τα μάξι μου και να πάμε κάπου. Δεν ξέρω πού θα πάμε και τι θα συμβεί. Μα 26 του μήνα βγαίνει το social outcast που είναι τη Σάμι, της Φωτεινής και της Δανάης, που είναι ένα project το οποίο το τρέχουν πραγματικά ένα χρόνο, έχουν κουραστεί, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Να πάτε να τους δείξετε αγάπη, social outcast, έτσι λέγεται. Πηγαίνετε στα προφίλ των κοριτσιών, Άμι Γιάμι, Φως Blog, Μικρή Ολλανδέζα, ή στο Instagram, social outcast. Πηγαίνετε εκεί για να δείτε τι περί τίνος πρόκειται και να αγοράσετε. Ελπίζω να έχει βγει και να μην γίνω ρεζίλι. Περιμένω τόσο καιρό να βγουν για να μπορώ και εγώ να τα πάρω αυτά τα πράγματα που έχουν εκεί. Ρούχα τέλος πάντων, έχουν φανταστικά ρούχα. Διάφορα brands, διάφορα ελληνικά brands από ρούχα. Τα είπα. Πού είναι οι βιταμίνες μου, αν. Καλά, έκανα και μια καθάριση εδώ στα ντουλάπια της κουζίνας. Και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι πολλά αυτά που δεν ξέρετε για εμένα. Πού είναι οι βιταμίνες εδώ, τσέβα. Και έχω βάλει εδώ όλα τα φάρμακα στο σαλόνι. Βλέπετε πουθενά τις βιταμίνες, νάτες. Ωραία. Εδώ έχω βάλει διάφορες βλακίες. Εδώ έχω βάλει κεριά και αρωματικά. Λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα. Ναι, οπότε social outcast, Δανάη Φωτεινή Άμι. Στηρίζουμε ελληνικές επιχειρήσεις full και ειδικά τα κορίτσια που έχουν εργαστεί και πέρα από ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα με πάρα πολύ ωραία brands, με πάρα πολύ ωραία ρούχα. Εγώ brands τα οποία δεν τα ήξερα, ενώ αλήθεια δεν τα ήξερα και δυστυχώς είμαι μαλάκας που δεν τα ήξερα, αλλά δεν τα γνώριζα πριν μπουν στο social outcast. Μπράβο τους, αν έχετε κάποιο ελληνικό brand και θέλετε να μπείτε στο social outcast, επικοινωνήστε με τα κορίτσια και δεν θα χάσετε. Έχω ξυπνήσει και νιώθω φοβερή κούραση, αλλά όταν λέμε κούραση εννοώ κούραση ρε παιδί μου, νιώθω μια ταλαιπωρία. Ρε πρέπει να πάρω τον Νίκο πάλι να μου πει τι θα κάνουμε την κάμερα, μισό λεπτό. Τελειώνουν ρε παιδιά και τα summer μας. Φοβερό δεν είναι φοβερό ότι τελειώνουν. Α, δεν το σηκώνουμε, Νίκο! Γιατί με πέτυχες πάνω στο «Α, δεν το σηκώνουμε, Νίκο, ρε πούστη μου»? Τι κάνω, δεν το σηκώνω. Α, γεια σας, παιδάκια. Λοιπόν, Νίκο, πάλι κάτι μου πατήσατε την κάμερα, ή εσύ, ή ο Μάριος, ή ο Ντάνιελ, και πάλι είμαι λες και έχω πεθάνει. Ναι, είμαι πολύ λευκός, είμαι πιο λευκός από ό,τι φαίνεται στο κινητό. Ποιος μου τα πειράζει αυτά, γαμώ το κερατό μου, δεν ξέρω να κουμπάει κανείς την κάμερα. Παιδιά, έχουμε έρθει εδώ πέρα, στη θάλασσα. Και δείτε εδώ πόσο ωραία είναι. Δείτε εδώ, κοιτάξτε εκεί τα φωτάκια. Η θάλασσα έχει τέλεια μουσική. Ο Κωνσταντίνος κάτι νεύρα έχει, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι έγινε πάλι? Διαβάζω το τέτοιο εδώ πέρα, όλους καλοπροαίρετους. Τέλος πάντων, άστο, δεν πειράζει. Μα είχαμε μια όμορφη εικόνα όμως της θάλασσας και τα φωτάκια. Αχ, το ψέμα. Τέλος πάντων, άστο, δεν πειράζει. Έχουν νεύρα τώρα πάρα πολλά. Έχεις έδωσε πολλά νεύρα. Τώρα είναι που δεν κλείνουμε την κάμερα. Τώρα ξεκινάει το reality. Με κάτι καλοπροαίρετους δημοσιογράφους εδώ.
που από εβδομάδα που θα πάω σε εκπομπές θα καταλάβουν πόσο καλό παιδί είμαι κι εγώ. Σου είπανε κάτι. Παιδί μου, μόνο ψέματα διαβάζω εδώ πέρα. Τώρα μπήκα στο Twitter να καταλάβω για ποιο λόγο αποχώρησα. Και κατάλαβες. Με έχουν βγάλει, δεν ξέρω κι εγώ πόσο να χαρακτηρίσω. Πραγματικά. Εγώ πρέπει να φταίω μάλλον που έβρεχε κιόλας κάθε βράδυ στον Άγιο Δομήνικο. Εγώ το είχα κανονίσει με τον Θεό να βρέχει. Αφού είσαι ο Ιησούς. Αν ήμουν Ιησούς. Ναι, είμαι ο Ιησούς τελικά, γιατί τους συγχωρώ όλους. Είμαι ανώτερος. Πάμε παρακάτω τώρα, έλα. Παιδιά, εγώ ήθελα απλά να σας δείξω τι ωραία που είναι η θάλασσα, τα φωτάκια και το φεγγάρι μας. Πάμε να φύγουμε, πιστεύεις? Ναι, πάμε να φύγουμε. Ήρθαμε εδώ, κάναμε μπάνιο. Τέλος πάντων, δεν έχω τραβήξει τίποτα. Κάναμε μπάνιο και τώρα φάγαμε και τώρα φεύγουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αν θα πάμε κάποια. Αν δεν έχει φως. Αν θα πάμε κάποια βόλτα ή θα πάμε σπίτια. Λοιπόν, για να δούμε. Να μην ακούς κανένα, λίγο κουβαλά και βάλτο στο μυαλό σου. Είμαι παρόν κι όχι το πάρθος, σ' αγαπάω. Καλημέρα, αυτό το vlog είναι καταπληκτικό. Αλλά και τι να γίνει τώρα που η ζωή τα έχει φέρει έτσι. Είναι η επόμενη μέρα φυσικά. Ναι, χθες πήγαμε εκεί με τον Κωνσταντίνο, κάναμε το μπάνιο μας, φάγαμε και μετά γυρίσαμε στο σπίτι, αράξαμε. Και τι καλά και τι ωραία. Και έχω ξυπνήσει σήμερα, παιδιά, χθες το βράδυ δεν μπορούσα με την καμία να κοιμηθώ, δεν μπορούσα, απλά δεν γινόταν να κοιμηθώ, δεν μπορούσα. Ξάπλωσα γύρω στις 4-4.30 και μέχρι κάποια ώρα δεν... Απλά ήμουν έτσι. Όχι, ψέμα, ξάπλωσα στις 3 και μέχρι τις 4.30-5 ήμουν έτσι. Ξύπνησα 9 παρά χωρίς λόγο. Γενικά τώρα που είναι, που τελειώνει και ο Ιούνιος, που ήταν, ας πούμε, ένας κουραστικός μήνας. Είναι τώρα, η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου είναι... Όλα εδώ, αλλά και τι να κάνεις, δηλαδή αύριο έχουμε ολοήμερο γύρισμα για το Vodafone Sigiu που ολοκληρώνεται. Αν δεν έχετε δει επεισόδια από το Vodafone Sigiu, να πάτε να το δείτε στο κανάλι του Vodafone. Θα υπάρχει εδώ κάτω το κανάλι Vodafone Sigiu, η εκπομπή Open as F Update Studio. Αυτή την εβδομάδα έχω το air condition, περιμένουμε τα πράγματα από το IKEA. Μπαίνει το πάτωμα, μπαίνουν και τα πλακάκια του μπάνιου. Σήμερα η Μαρία μας έστειλε το πρωί κάποια ηχητικά. Παιδιά, η Μαρία Φιλίππου, πραγματικά δεν είχαμε την Μαρία Φιλίππου στο στούντιο. Δεν ξέρω τι θα είχαμε κάνει, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πραγματικά, μας είπε ότι θα μας στείλει αναλυτική λίστα με τα λεφτά που έχουμε δώσει μέχρι στιγμής για το στούντιο και αυτά που είναι ακόμα να δώσουμε. Ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη λίστα, έτσι. Μέχρι τις 20 Ιουλίου έχει βάλει ένα deadline στο μυαλό της, θέλει να έχουν μπει όλα αυτά και να έχει βαφτεί και το στούντιο. Οπότε θα μιλήσουμε με τον Σπύρο, τον αγαπημένο μας, τον Μπογιατζή, να πάει και να κάνει παπ ό,τι πρέπει εκεί πέρα. Και τελειώνουμε πια. Αμφιταλαντεύομαι μέσα μου το τι θα γίνει. Τον Αύγουστο έχω αποφασίσει δεν θα ανέβει κανένα βίντεο σε αυτό το κανάλι, το έχω αποφασίσει και ελπίζω να το τηρήσω. Σήμερα το μεταξύ Δευτέρα που γυρνάω αυτό το βίντεο ανεβαίνει το πρώτο αχ-βαχ από την Πάτρα που το περιμένετε πραγματικά, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχω λάβει περισσότερα μηνύματα στο Instagram από το πότε θα ανέβουν τα αχ-βαχ από την Πάτρα. Οπότε σήμερα Δευτέρα ανεβαίνει το πρώτο αχ-βαχ, για εσάς που βλέπετε το βίντεο Τρίτη έχει ανέβει χθες. Μέσα στον Ιούλιο λοιπόν σκέφτομαι να ανέβουν για κάποια ακόμα αχ-βαχ και ίσως και κάποιο vlog, δεν ξέρω, εκτός και αν σκεφτόμουν, ας πούμε, από τις καλοκαιρινές διακοπές μήπως τραβάω πλάνα, γενικά από το καλοκαίρι μήπως τραβάω πλάνα και να τα τραβάω με το κινητό, δεν θα πάρω πουθενά την κάμερα. Αποχαιρετούμε την κάμερα και υποδεχόμαστε την ξεκούραση! Ναι. Και στο τέλος, ας πούμε, τύπου το Σεπτέμβριο, το πρώτο βίντεο να είναι ένα μεγάλο vlog από όλο το καλοκαίρι που να κάνω σαν αυτά που κάνει... Το κάνει και η Ολλανδέζα αυτό που, ξέρω εγώ, μιλάει εδώ
και είναι σταθερή και λέει και τώρα θα δούμε τα πλάνα από εκεί. Και μετά επιστρέφει πάλι εδώ και λέει και μετά πήγαμε στην Ίω και χορέψαμε και διασκεδάσαμε και παίζουν τα πλάνα. Οπότε κάτι τέτοιο σκέφτομαι να γίνει. Επίσης, τώρα σας μιλάει το μυαλό μου που είναι έτσι αχταρμάς. Επίσης, όπως σας είπα και σε ένα προηγούμενο vlog, θα κάνουμε podcast. Θα φτιάξουμε ένα podcast. Αχ, να σας δείξω. Θα σας τα δείξω. Θα κάνουμε έναν χώρο podcast όπου θα είναι μαύρο το background, θα έχει 4 καρέκλες. Καλά, έχω σκεφτεί και ποιες θέλω να είναι οι πρώτες καλεσμένες. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα κάνω θα είναι. Θα λέγεται. Θέλω να πω και πώς θα λέγεται. Όχι, δεν θα πω πώς θα λέγεται. Αλλά αν είστε καιρό σε αυτό το κανάλι, μπορείτε να καταλάβετε πώς θα λέγεται, αν σας περιγράψω το concept. Το concept του podcast που έχω σκεφτεί, το έχουμε σκεφτεί εδώ και πριν έρθει ο Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ ήρθε γι' αυτό. Άρα, Δεκέμβριο. Από το Δεκέμβριο, λοιπόν, στον ύπνο μου, είχα δει ότι θέλω να κάνω ένα podcast όπου να είμαι εγώ και 3 άλλοι άνθρωποι καλεσμένοι που θα είναι άσχετοι μεταξύ τους τις περισσότερες φορές, μπορεί να είναι γνωστοί και μη, δηλαδή θα είναι τα πάντα και θα έρχονται και θα συζητάμε για διάφορα θέματα. Δηλαδή θα έχουμε μπροστά μας διάφορα θέματα, θα τα σηκώνουμε και θα συζητάμε για αυτά. Τα θέματα αυτά θα έχουν προκύψει από εσάς στο Instagram. Οπότε πηγαίνετε, ακολουθήστε με από τώρα στο Instagram για να έχετε. Οπότε θα συζητάμε είτε προσωπικά σας θέματα, τύπου με χώρισε ο μαλάκας και δεν ξέρω τι να κάνω, το συζητάμε, είτε γενικά θέματα, τύπου πώς σας φαίνεται, πολιτικά θέματα, κοινωνικά θέματα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ ωραίο θα είναι και τώρα θα σας δείξω. Και θα είναι όλο, θα είναι μαύρο και θα έχει παντού νίον. Και τώρα θα σας δείξω τα νίον. Δεν θα είναι δίπλα-δίπλα, τα νίον αυτά που θα σας δείξω δεν θα είναι δίπλα-δίπλα, θα είναι σκόρπια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή τα βλέπετε μαζί, το παγωτό με τον Φίνικα θα είναι μαζί. Λοιπόν, εννοείται, όλα τα νίον και αυτό εδώ το νίον και το νίον που είχα στο σαλόνι, το Abundance και το νίον που έχουμε πάρει δώρο στην Penny, στην Ginger Communications και όλα τα νίον της ζωής μας και τα νίον που έχουμε μέσα στην ψυχή μας είναι από Neon Fox, είναι φανταστικοί άνθρωποι, φανταστικοί. Γενικά είναι top, Neon Fox is the best. Οπότε έχουμε, δεν βλέπετε, εδώ το Φίνικα και το παγωτό. Αυτό δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Τέλος πάντων, άλλο ένα παγωτό και μία μπύρα. Εδώ έχουμε τα Pac-Man, τα ξέρετε. Γράψτε εδώ από κάτω αν ξέρετε το Pac-Man. Εδώ αυτό. Και αυτό εδώ το νίον που λέει Open 24 Hours. Τα αγαπημένα μου. Έχουμε το Hello, την καρδιά. Αυτό εδώ. Τα 1000 δεν θα ισχύσουνε. Ακυρώστε τα. Και μετά έχουμε έναν κλόουν, εννοείται θα είχαμε κλόουν, μιλάμε για το δικό μου podcast, έναν κλόουν, πατάτες τηγανιτές που τις λατρεύω, on air, αυτά. Και όλα αυτά θα είναι γύρω μας. Με τη Μέρη κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα βίντεο για το στούντιο, όπου εκεί θα σας πούμε, δηλαδή σας τα έχω πει όλα για το στούντιο, πέρα από ένα σημαντικό κομμάτι για το στούντιο. Το στούντιο αυτό δεν θα αφορά μόνο εμένα και τη Μέρη. Μόνο αυτό θα σας πω. Θα αφορά και εσάς. Ναι, πάω για μπάνιο. Λοιπόν, σας είπα τα νέα μου. Βλέπετε, εγώ, δηλαδή τώρα δεν ξέρω πόση ώρα θα το αφήσει ο Ντάνιελ, αλλά εγώ σας μιλάω εδώ πέρα 10 λεπτά. Εσείς δεν έχετε χρόνο να μου γράψετε ένα σχόλιο, να μου πείτε λίγο τα νέα σας, ρε παιδιά. Εγώ γιατί είμαι γυμνός στο YouTube, είμαι πραγματικά με το βρακί αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε 10 λεπτά να μου πείτε τα νέα σας. Και όχι 10 λεπτά, τι λέω, ένα λεπτό της μέρας σας. Να μου γράψετε εδώ από κάτω. Λοιπόν, εγώ Φίλιππ είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Εγώ σας καταλαβαίνω σε τη φάση της ζωής είμαι. Που κλαίω. Λοιπόν, πάω για μπάνιο. Άντε γεια.
Μόλις βγήκε και το Social Outcast, τώρα είχαμε κάνει και ένα live με τα κορίτσια. Πού είναι τα γυαλιά της μοιοπίας μου, ρε μαλάκα. Κάναμε και ένα live, είχαν κάνει δηλαδή live τα κορίτσια από το Social Outcast και μπήκα και εγώ. Να μπείτε, σας παρακαλώ, να ψωνίσετε και να στηρίξουμε τις φίλες μας, την Άμι. Ρε, πού είναι τα γυαλιά της μοιοπίας μου τώρα. Παιδιά, όποιος έχει δει τα γυαλιά της μοιοπίας μου να το πει τώρα. Ναι, να μπείτε στο Social Outcast, να στηρίξετε τις φίλες μας τις καλές. Έχουν δουλέψει πολύ τα κορίτσια. Έφυγα εγώ τώρα και πάω στο καλό μεσημεράκι. Γιατί είναι σήμερα καλεσμένος ο Κωνσταντίνος. Και πάω να του κάνω παρέα. Μια φορά σε είδα, θέλω πάλι. Δυο φορές κι ακόμα δεν μου φτάνει. Έχουμε έρθει σπίτι. Παιδιά, αυτό το vlog πραγματικά είναι πολύ χάλια. Αλήθεια. Απλά όμως δεν υπήρχε χρόνος για να είναι καλύτερο. Τελειώσαμε τώρα το θάρρος η αλήθεια. Εδώ πέρα. Ο Νικόλαος τώρα ανεβάζει το αχ βαχ. Νίκο, πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις που όλοι στα vlogs γράφουν ότι όταν αργείς? Το αγαπημένο μου είναι αυτό πλέον. Και εμένα είναι το αγαπημένο, παίρνω το αίμα μου πίσω. Είναι το αγαπημένο. Ότι όταν ένα βίντεο αργεί λένε «Α, το μόντορο Νίκος». Ναι, αυτό σου αρέσει ότι λένε ότι είσαι συνεπής? Ναι, μου αρέσει γιατί με ξέρουν πια. Και όταν είμαστε στην ώρα μας, καλά πάει και αυτός, χάλασε και ο Ντάνιελ. Αυτά ήταν στα πρώτα. Ποιο τον χάλασε τον Ντάνιελ? Αυτά ήταν στα πρώτα. Ότι ο Ντάνιελ ήταν στην ώρα του. Ποιο τον χάλασε τον Ντάνιελ? Ήταν τα πρώτα, παιδί μου. Ποιο τον χάλασε τον Ντάνιελ? Ποιο? Εσύ. Εγώ γιατί έκανα Εγώ είδα το κανάλι. Είδε, σου λέει, μαλάκα εντάξει εδώ και να ανεβάζουμε αργά. Ο άλλος έχει μείνει 3 χρόνια. Θα ανεβάζω κι εγώ αργά. Oh. Αυτά θα κοπούνε 1η Ιουλίου που θα γίνει το meeting. 1η Ιουλίου δεν θα υπάρχουμε πια. Μας ξεχνάς, φεύγουμε διακοπές. 2 μήνες, κλείνουμε κινητά. Καλά, ικανή είναι αυτή η πρώτη λόγω που ξαμιλήσουν. Λοιπόν, τελειώσαμε το βίντεο. Ωραία αυτό που έβαλες, Ποιο απ' όλα, βάλτο. Στο χαρίζω. Τι είναι αυτό, ωραία μισή. Γυρίσεις εμένα, να το αυτό το τραγούδι. Ποιος είναι αυτό? Ένας καλοκαράτος κύριος στα κύθυρα που με ψάχνει. Κοίτα ο κύριος πόσο... Μου αφιέρωσε το τραγούδι, τα γυαλιά του. Λοιπόν, πάμε για ποτό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω με ποιον. Παραπονάκια βλέπω η Μαργαλενίτσα μου. Από ποιον? Για μένα είπε. Και ο Ιδίας είπε ότι να δούμε και το παιδί πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Ξέρετε στην αγόρια που έπρεπε. Τα λέμε μετά. Καλημέρα. Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Τίποτα δεν κρύβω. Έχω έρθει στο γύρισμα του Vodafone του CEU. Σήμερα είναι 19 ώρο. Χθες το βράδυ πήγαμε για φαγητό, μετά γύρισα, ήταν ο Νίκος στο σπίτι, μόνταρε. Έφυγε 2 η ώρα, εγώ κοιμήθηκα 4.30, ξύπνησα 8 και κάτι. Catch up with Fipster. Δεν βλέπω όμως να κάνουμε catch up. Φυσικά. Τώρα, κατσάπι τα χαρτιά μας. Τι τα δω. Αυτό είναι το κατσάπ. Μα κατσάπ είναι... Τα νέα μας. Τα νέα μας και τέτοια. Τι λοιπόν, χαρτιά. Θα πάω σε ωραία. Μπράβο, πες μου για σέριφο, γιατί μου πάνε ότι... Τέλεια, δεν έχω πάει εγώ 2 χρόνια. Εγώ τη λατρεύω. Εγώ εμπιστεύω με την τάφη. Ποιον θες τη σέριφο? Πιέζομαι λίγο κοινωνικά αυτή την περίοδο, οπότε δεν θέλω να απαντήσω. Θα μιλήσω μόνο για τα επαγγελματικά μου. Πολύ πιο ιδιαίτερη από τη Φολέγανδρο που είναι μαγεία. Όχι, Φολέγανδρος έχει... Φολέγανδρος είναι top. Ναι, αλλά δεν έχει ώρες άλλες. Ή Φολέγανδρος. Ένα μέρος έχει ωραίο, ήταν Ιταλό, τίποτα άλλο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Πάμε να κάνουμε κάτι. Ωραία, Σοφία, πες μας ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί, για να καταλάβουμε. Πολύεγος, η Κύμολος. Εντάξει, Πολύεγος. Τι είναι. Πολύεγος. Είναι, δεν είναι. Μεταξύ Μήλου και Κυμόλου, ένα πράγμα που δεν διατυχείται. Αχ, είσαι εναλλακτικά. Όχι, δεν έχεις πρόσβαση. Πας μόνο... Είναι σκαφάτι γι' αυτό. Αγαπούσε πλούσια. το αγαπημένο μου νησί είναι αυτό που αγοράσαμε προχθές. Λοιπόν, η Κύμολος είναι το πιο ωραίο νησί.
Δεν έχω πάει. Να πας. Έχει έρθει και το αφεντικό σήμερα στη δουλειά. Έχω έρθει, ναι. Καλά, όντως η Δάφνη είναι το αφεντικό. Τελείω εγώ. Το αφεντικό και ο βοηθός της. Στην εξώπορτα για να βλέπεις ποιος έρχεται και αυτά και να έχεις αποδείξεις ότι τύπου, να! Άμα μείνεις, σκέφτεσαι να φύγεις. Πολύ στενάχωρο όλο αυτό που ζούμε εδώ πέρα. Έχεις και μπόλους αέρα. Ήρθε και Γιώργος. Α, Γιωργάρας. Μέντε. Γιωργάρας. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο, δεν θέλω να σε ακούσω. Τα μαλλιά του. Τι έχεις κάνει στα μαλλάκια σου? Σαν κατσαρίδες είναι. Φίλε, αλλά χαλάσα να πάω να τα φτιάξω σήμερα. Τα έχω δύο εβδομάδες. Παιδί μου, σαν κατσαρίδες είναι. Σαν κατσαρίδες εσύ, μαλάκα. Τώρα ποιος είναι μαλάκας, θα κρυθεί... Στην ιστορία. Στην ιστορία. Μπράβο. Θα σου στείλει η Σίγιου τώρα 100 εκατομμύρια λεπτά. Το Σίγιου. Είπα η Σίγιου. Επειδή I see you. Ήρθε και ο Γιώργος και τον διώχνουνε. Φεύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε Γιώργο. Φεύγω. Φύγε. Άμα δεν... Θέλω να δω το λιλάκι μου βέβαια λίγο. Ωραία, 10 λεπτά. Την καταπληκτική Λίλα. 3D. Μοιάζει η Δάφνη με τη Λίλα. Πού είναι η Λίλα, έλα. Κοίτα, μετά τη Λίλα έσπασε το καλούπι. Κι εγώ που ζω. Γράψτε εδώ από κάτω αν πιστεύετε ότι μοιάζουνε. Είναι κακακίχα. Πολύ ωραία είναι. Αποκλείεται. Είμαστε φινίτο. Όμορφα. Αχ, παιδιά, μόλις μπήκα σπίτι, είμαι νεκρός αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ξυπνήσει από τις 8.30, πώς είμαι έτσι ρε μαλάκα, έχω ξυπνήσει από τις 8.30, έχω κοιμηθεί πολύ λίγο, γενικά, τέλος πάντων, μόλις μπήκα σπίτι, είναι 6 ώρα, τα βγάζω όλα τα ρούχα, δεν βλέπω μπροστά μου από την κούραση. Κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το vlog. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ τόσες μέρες και βλέπετε τα βίντεο. Να πούμε εδώ στα σχόλια ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα που okay, έχουμε καθυστερήσει, έχουμε κάνει, αλλά δεν έχει υπάρξει μέρα που δεν έχει ανέβει βίντεο. Ωραία. Παράλληλα με τις καθυστερήσεις και αυτά, έχουμε ανεβάσει άκυρες ώρες και, αλλά δεν έχει υπάρξει μέρα που δεν έχει ανέβει βίντεο. Είμαι χάλια αυτή τη στιγμή, χάλια, πονέει το σώμα μου όλο, θέλω να κοιμηθώ τόσο πολύ. Οπότε, ένα μπράβο σε όλη την ομάδα, Μάριο, Νίκο, Ντάνιελ. Γράψτε στα σχόλια αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Μπράβο, Μαδάρα. Ναι, αύριο ανεβαίνει το Θάρρος η Αλήθεια με τον Κωνσταντίνο. Και μετά έχουν μείνει άλλα δύο βίντεο και τέλος τα summer μας. Πω, τρομερό το πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Το συζητάγαμε με τη Βάλια του τύπου για τον Κωνσταντίνο, πότε πήγε ο Βασάλος στο Survivor. Πότε λέγαμε πω πόσο καιρό λείπει και πότε γύρισε πια. Πραγματικά απίστευτο το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Εγώ το σκέφτομαι πολύ συχνά αυτό. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος, νιώθω σχεδόν άρρωστος. Σήμερα τελειώσαμε και με τα επεισόδια όλα του Vodafone Seagull για τον υπόλοιπο 1,5-2 μήνες μέχρι τέλη Ιουλίου νομίζω θα ανεβαίνουν επεισόδια στο κανάλι του Vodafone Seagull, να πάτε εκεί να τα δείτε. Και θα τα πούμε αύριο εμείς. Έχει πολύ ωραία μέρα, ελπίζω να πήγατε για μπάνιο. Έχουν τελειώσει τώρα. Έχουν τελειώσει τώρα οι πανελλήνιες, οι εξετάσεις σχολείου, εξεταστικές, όχι. Πότε τελειώνουν οι εξεταστικές? Και μετά, λύστε μου αυτή την απορία, και μετά, Σεπτέμβριο ξανά έχετε εξεταστική. Επίσης να σας πω ότι κάτι διάβαζα ένα σχόλιο, τύπου
καλά Φίλιππε φτάνει με το reality, κάπου σε ένα βίντεο τύπου δεν χρειάζεται να σε βλέπουμε και νευριασμένο, μόνο χαρούμενο, θέλουμε να σε βλέπουμε και αυτά. Και είμαι σε φάση, μαλάκα, δεν θέλω άλλο να κρύβομαι πια, θέλω να μπορώ να είμαι όσο πιο γίνεται περισσότερο ο εαυτός μου, ξέρω εγώ, στα social. Δεν γίνεται να είσαι 100% ο εαυτός σου, αλλά πάλι με έπιασε και λέω μαλακίες, ντρε ρου, ό,τι να είναι θέματα, από το ένα θέμα στο άλλο, πες και εσύ. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας, σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας... Γεια. Το καλύτερο κλείσιμο.